μέσα στο δρόμο, να το δούμε κιόλας, να ξέρουμε και πού καταγγέλουμε, διότι αυτό αφορά όλους μας και το περιβάλλον. Αν έχουμε το βιντεάκι, πάμε να το δούμε. Δεν βλέπεις τα νούμερα, έτσι, δεν χρειάστηκε να καλύψουμε τα νούμερα. Δεν σε τη βγάζει αυτό το αυτοκίνητο. Ποιοι ελέγχουν ή πού μπορεί να καταγγείλει κανείς. Προχθές εγώ ο ίδιος, και όταν είμαι στο δρόμο, όταν βλέπω παρόμοια περιστατικά, παίρνω τα νούμερα του αυτοκίνητου και ζητώ από το Τμήμα Οδηγών Μεταφορών να το καλέσει για τεχνικό έλεγχο. Ναι. Μπορούν να μας στείλουν, να μας κοινοποιήσουν. Εδώ βλέπετε ότι δεν μπορούμε να διακρίνουμε από τον καπνό το μαύρο το νούμερο. Ναι, υπάρχει. Είναι, τα παρακολουθώ και εγώ και όπως έχω πει, είναι θέμα τεχνικού ελέγχου αυτοκίνητου. Τα αυτοκίνητα περνούν κάθε 2 χρόνια από τεχνικών ελεγχών μετά από κάποια ηλικία. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί, εκτός το ότι είναι και επικίνδυνο, όπως είπε, δεν υπάρχει η κατάλληλη ορατότητα. Για παρόμοια περιστατικά μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, να μας στείλουν ένα μήνυμα, είτε σε μένα προσωπικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε στο Υπουργείο, είτε στο ΔΟΜ, αλλά προτιμώ να μου τα στέλνουν εμένα άμεσα και άμεσα για έτσι περιπτώσεις προωθείται και ζητούμε. Το Τμήμα Οδηγών Μεταφορών ζητά από τον ιδιοκτήτη να φέρει το αυτοκίνητο για να περάσει από τεχνικό έλεγχο. Ακυρώνεται δηλαδή ο τεχνικός του έλεγχος μέχρι να περάσει από άλλον τεχνικό έλεγχο.